Γίνεται ένας χαμός με την υπόθεση Didi. Σήμερα θα ασχοληθούμε και θα μάθουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ο δισεκατομμυριούχος και ράπερ γνωστός ως και P. Didi συνελήφθη στο Park Hyatt Hotel στο Μανχάταν, ωστόσο μήνες αργότερα εμφανίστηκαν στοιχεία βίντεο που αποδεικνύουν τουλάχιστον ένα από τα περιστατικά που ανέφερε η Κάση ήταν αλήθεια καθώς εντοπίστηκε στις κάμερες ενός ξενοδοχείου. Άλλος ένας τραγουδιστής που φαίνεται ότι είχε κακοποιηθεί από τον Didi είναι και ο Άσερ. Ο κόσμος εξετάζει προσεκτικά τη φαινομενικά στενή σχέση του Didi με τον Justin Bieber. Πολλοί αναφέρουν πως ο Didi σκότωσε τον Tupac και τον Biggie Smalls, το θάνατο της Αλία, και πολλοί πιστεύουν ότι ο θάνατός της ήταν δολοφονία και πίσω από αυτό κρύβεται ο Didi, ο Jay-Z και η Beyoncé. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκαίνουργιο βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε δυναμικά με ένα νέο επεισόδιο από Θεωρίες Συνωμοσίας. Όπως βλέπετε, το τελευταίο καιρό και γενικά τις τελευταίες μέρες στο TikTok γίνεται ένας χαμός με την υπόθεση Didi. Σήμερα θα ασχοληθούμε και θα μάθουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θα ήθελα να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου για να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Νομίζω είπα πάρα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2024, ο δισεκατομμυριούχος και ράπερ γνωστός ως και P. Didi συνελήφθη στο Park Hyatt Hotel στο Μανχάταν από τους πράκτορες της Homeland Security, με πάρα πολλές κατηγορίες εις βάρος του. Μερικές από αυτές είναι συνωμοσία εκβιασμού, διακίνηση με βία, απάτη ή εξαναγκασμό, ανθρωποκτονία, διακίνηση ναρκωτικών, σεξουαλική κακοποίηση, παράνομη οπλοφορία και πολλά άλλα. Αυτή τη στιγμή είναι έκλειστο στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, ενώ περιμένει να αποφασιστεί η δίκη. Και τώρα σκέφτεστε, τι πραγματικά έχει κάνει ο P. Didi? Για δεκαετίες, ο P. Didi ήταν ένα σύμβολο της αμερικάνικης pop κουλτούρας με τη συμμετοχή του στη μουσική, τη μόδα και άλλα επιχειρηματικά εγχειρήματα. Αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς, έχοντας ανεβάσει τη μουσική βιομηχανία, δημιουργώντας δίσκους των κορυφαίων τσαρτ και χτίζοντας μια αυτοκρατορία δισεκατομμύριων δολαρίων. Όμως όλη αυτή η λάμψη και η επιτυχία έμοιαζαν να έκρυβαν μια σκοτεινή μεριά. Όταν βγήκαν στο φως δημοσιότητας οι ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση, σωματική βία και σεξουαλική διακίνηση, όλα ξεκίνησαν όταν η πρώην κοπέλα του και τραγουδίστρια R&B Cassie Ventura κατέθεσε αγωγή εναντίον του τον Νοέμβριο του 2023. Οι δύο τους είχαν σχέση για 11 χρόνια, ξεκινώντας όταν η Cassie ήταν 19 ετών και ο Didi 37. Σύμφωνα με την Cassie, ο Didi ήταν βίαιος και την κακοποιούσε καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους. Επίσης, φέρεται να ασκούσε καταναγκαστικό έλεγχο σε ολόκληρη τη ζωή της. Είχε πρόσβαση σε όλα στη ζωή της, συμπεριλαμβανόμενων των προσωπικών της ιατρικών αρχείων. Αν δεν ακολουθούσε τις εντολές του, την απειλούσε ότι θα καταστρέψει τη μουσική της. Η Cassie αποκάλυψε ότι στα Freak Offs Party που έκανε ο Didi την ανάγκασε να κάνει με άντρες γάτες, ενώ εκείνος την παρακολουθούσε και τη βιντεοσκοπούσε για να την έχει του χεριού του, καθώς αν μιλούσε εναντίον του, όλα αυτά θα τα έβγαζε στη φόρα. Την ανάγκασε να κάνει χρήση ναρκωτικών όπως κεταμίνη και έκσταση, περιέγραψε επίσης ένα περιστατικό που συνέβη το 2018, όπου ο Didi την υπηρεσέ μέσα στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, επειδή η ίδια του ζήτησε να χωρίσουν. Η Cassie είχε επίσης αρκετούς μάρτυρες που επιβεβαίωσαν τα λεγόμενά της. Ένας από αυτούς ήταν η τραγουδίστρια Tiffany Red, η οποία περιέγραψε ένα περιστατικό όπου ο Didi ανάγκασε την Cassie να αφήσει το δικό της πάρτι γενεθλίων για να την κάνει να κοιμηθεί με άλλους άντρες και να τη βιντεοσκοπήσει. Και επειδή αυτά τα περιστατικά συνέβησαν σε διαφορετικές πόλεις, στη μήνυση ισχυρίστηκε ότι η Cassie ήταν θύμα σεξουαλικής εμπορίας. Ο Didi αρνήθηκε κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς. Στην πραγματικότητα, οι δικηγόροι του είχαν χαρακτηρίσει αυτές τις αγωγές ως αρπαγές χρημάτων. Σε μία δήλωση που κυκλοφόρησε, ο Didi είπε: «Δεν έκανα κανένα από τα απέσια πράγματα που ισχυρίζονται, θα παλέψω για το όνομά μου και για την οικογένειά μου και για την αλήθεια». Ωστόσο, μήνες αργότερα εμφανίστηκαν στοιχεία βίντεο που αποδεικνύουν τουλάχιστον ένα από τα περιστατικά που ανέφερε η Cassie ήταν αλήθεια καθώς εντοπίστηκε στις κάμερες ενός ξενοδοχείου. Στο βίντεο βλέπουμε την Cassie να περπατάει προς το ασανσέρ με τα πράγματά της όταν ξαφνικά ο Didi τρέχει ημίγυμνος με μια πετσέτα να την προλάβει. Τότε την πιάνει από το πίσω μέρος του λαιμού της και μετά την κλωτσάει στο πάτωμα. That was captured inside of a Los Angeles hotel in 2016 allegedly shows comb Cassie Ventura in a hallway. A now settled lawsuit filed by Ventura claimed that she was trying to leave the hotel after a drunken Combs. The video appears to show Combs chasing her down the hall and then repeatedly
Όσοι από εσάς θέλετε πραγματικά να με υποστηρίξετε, θα ήθελα να πατήσετε ένα like σε αυτό το βίντεο για να φτάσουμε τα 10.000 like. Και αν πραγματικά παρακολουθείτε τα βίντεό μου και σας αρέσουν, θα ήθελα να πατήσετε το κουμπάκι του subscribe, διότι με βοηθάει πάρα πολύ, διότι πάρα πολλοί από εσάς, το 60% δεν έχει πατήσει subscribe ενώ βλέπει τα βιντεάκια. Πατήστε το, παιδιά. Μετά από αυτά, ο Ντίντι συνεχίζει να την χτυπάει και να τη σέρνει πάλι πίσω στο δωμάτιο. Ύστερα από αυτό, ο Ντίντι δημοσίευσε ένα βίντεο απολογία στο Instagram του, όπου είπε: «Είναι τόσο δύσκολο να σκεφτείς τις πιο σκοτεινές στιγμές στη ζωή σου, αλλά μερικές φορές πρέπει να το κάνεις. Εκείνη τη μέρα ταράχτηκα και έφτασα στον πάτο, αλλά δεν τον δικαιολογώ. Η συμπεριφορά μου σε αυτό το βίντεο είναι απαράδεκτη και ασυγχώρητη». My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. Η υπόθεση με την Κάση έληξε εξοδικαστικά. Ο Ντίντι πρόσφερε ένα αρκετά μεγάλο ποσό χρημάτων, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, με αντάλλαγμα η ίδια να μην μπορέσει να μιλήσει ποτέ για αυτά που τη συνέβησαν, ούτε να καταθέσει εναντίον του. Ο πρώην σύντροφος της Νίκη Μινάς, Μικ Μιλ, φαίνεται πως κακοποιήθηκε από τον Ντίντι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με αναφορές, κάποιος που εργαζόταν στην ασφάλεια για τον Ντίντι ηχογράφησε τον Ντίντι να βγάζει τον Μικ Μιλ και το διέρευσε στα social media. Ο Ντίντι λένε πως κρατούσε όμηρο σε ένα κλουβί τον Μικ Μιλ στο υπόγειό του, καθώς πως και τον είχε κάνει σκλάβο του, τον ανάγκασε να ντύνεται με τα ίδια ρούχα όταν πηγαίναν σε κάποιο πάρτι και τον εξανάγκαζε να κάνει χρήση ναρκωτικών και στη συνέχεια να τον βγάζει και να τον βιντεοσκοπεί. Άλλος ένας τραγουδιστής που φαίνεται ότι είχε κακοποιηθεί από τον Ντίντι είναι και ο Άσερ. Ο Άσερ ήταν στο παιχνίδι από τότε που ήταν μόλις έφηβος σε ηλικία 13 ετών. Ο ίδιος ο Άσερ είχε την καθοδήγησή του από τον Ντίντι. Στην πραγματικότητα, όταν ήταν 13 ετών, βρισκόταν υπό την νόμιμη κυδαιμονία του Ντίντι, καθώς οι γονείς του και συγκεκριμένο πατέρας του τον παραχώρησε για να βγάλει χρήματα. Ο Άσερ πολλά χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι είδε πολλά πράγματα στο σπίτι του Ντίντι και πιο συγκεκριμένα είπε: «Ένα τελείως διαφορετικό. Ειδικά το σεξ είναι τόσο καυτό στη βιομηχανία. Πάντα υπήρχαν κορίτσια γύρω σου, άνοιγες μια πόρτα και έβλεπες κάποιον να το κάνει ή πολλά άτομα σε ένα δωμάτιο που ποτέ δεν ήξερες τι θα συμβεί». Πρόσφατα σε ένα podcast ρωτήθηκε αν θα άφηνε ένα από τα παιδιά του να πάει σε ένα από αυτά τα πάρτι του Ντίντι και απάντησε με τίποτα. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Σε μια νέα αγωγή αποκαλύφθηκε ότι ο Ντίντι αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών από την ηλικία των 9 ετών, υποσχόμενος να ξεκινήσει κάποιο παιδί τη σταδιοδρομία του στη βιομηχανία του θεάματος. Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok και ο κόσμος εξετάζει προσεκτικά τη φαινομενικά στενή σχέση του Ντίντι με τον Justin Bieber. Τώρα παραμένει ασαφές εάν ο Μπίμπερ ήταν ένα από τα ανήλικα θύματα του, επειδή εθεάθησε ένα βίντεο σε ηλικία 15 ετών όπου θα έμενε για 48 ώρες στο σπίτι του Ντίντι. Τι πραγματικά συνέβη στον Justin Bieber? Πάμε να μιλήσουμε για κάποιες θεωρίες που αποδεικνύουν ότι ίσως κακοποιήθηκε και ο ίδιος από τον Ντίντι. Αν παρατηρήσουμε αναλυτικά αυτό το βίντεο που είχε ανέβει στο YouTube, βλέπουμε πάρα πολλά red flags. Στο βίντεο ο Ντίντι μας λέει ότι θα περάσει 48 ώρες στο σπίτι μαζί με τον Justin και θα κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να αποκαλύψει, αλλά σίγουρα αυτά τα πράγματα θα είναι το όνειρο ενός 15χρονου. Αναφέρει ότι οι γονείς του Justin του έδωσαν την επιμέλεια και ο Justin υπέγραψε τα μουσικά δικαιώματά του στον Άσερ, όπου τα δικαιώματα του Άσερ ανήκουν στον Ντίντι, άρα τα δικαιώματα του Justin εξίσου. So check this out, yo. Justin, he's in, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 Hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full. Μετά από αυτό το βίντεο, ο κόσμος είχε σοβαρές ερωτήσεις σχετικά με το πού ήταν οι γονείς του ή ακόμα για ποιο λόγο η μητέρα του τον άφησε να περάσει χρόνο με έναν ενήλικο άντρα στο σπίτι του. Δύο χρόνια μετά από το αρχικό βίντεο που έκαναν παρέα, συναντήθηκαν ξανά όταν ο Μπίμπερ ήταν 17 ετών και αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα καθώς και η γλώσσα του σώματος του Justin ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Μπίμπερ σε αυτή την ηλικία μπορεί να έμαθε να έχει κακές συνήθειες εξαιτίας του Ντίντι. Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλά πλάνα που τον δείχνουν μεθυσμένο στα πάρτι του Ντίντι, ενώ σε άλλα πάρτι βιντεοσκοπίστηκε να συνευρίσκεται σεξουαλικά. Σε ένα επεισόδιο από το Keeping Up με Kardashians, η Chloe μιλά για την εμπειρία της σε ένα πάρτι του Ντίντι, όπου πάρα πολλοί ήταν γυμνοί καθώς και ο ίδιος ο Justin Bieber.
Σε ένα βίντεο που ο Justin φαίνεται πως είναι υποχρήση ναρκωτικών, φαίνεται πως είναι φοβισμένος από τον Diddy. Who was with you this weekend? A bunch of my friends. Diddy, Quincy, Justin Bieber. I got on a plane at 5:30 a.m. for this party. I think half the people there were naked. Πρόσφατα σε μια συνέντευξή του ξέσπασε σε κλάματα καθώς εξιστορούσε πόσο άσχημα πέρασε όταν ήταν παιδί στη βιομηχανία της μουσικής και δεν θα ήθελε να περάσει κάτι τέτοιο η Billie Eilish. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. So if she ever needs me, I'm gonna be here for her. But yeah, just protecting those moments because people take for granted encounters and I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. Επίσης, σε κάποια ορισμένα τραγούδια του όπως το Lonely, άφησε να νοηθεί την εμπειρία του με την απομόνωση που ένιωθε και με όλα αυτά που είχε περάσει ως παιδί. Πιο συγκεκριμένα το τραγούδι έλεγε «Τι κι αν τα έχεις όλα, αλλά κανένας δεν σου τηλεφωνεί. Ίσως τότε θα με ήξερες γιατί είχα τα πάντα, αλλά κανένας δεν ακούει, γι' αυτό είμαι τόσο μόνος. Όλοι με είδαν άρρωστο και κανένας δεν νοιάστηκε. Με έκριναν για πράγματα που έκανα ως μικρό χαζό παιδί». Όλα αυτά ίσως να μην αναφέρονται αποκλειστικά στον Diddy, καθώς μέσα στα χρόνια ο Bieber φαίνεται πως είχε παρενοχληθεί και από άλλα άτομα του Hollywood. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα. Wow. I feel violated right now. Can I say this? Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like I was, that was bad. Yeah. Wow, look at your eyes. You'd rather be, have to be naked on stage during one full song, or drink a cup of blended worms. Answer Justin Bieber. I have like little girl fans. I can't go. Okay, imagine that. Πριν 4 χρόνια, ο Justin Bieber ανέβασε το μουσικό βίντεο του τραγουδιού Yummy και φαίνεται πως προσπαθεί να περάσει μηνύματα για όλα αυτά που έχει βιώσει από τον Diddy. Στο βίντεο κλιπ βλέπουμε τον Justin Bieber να φτάνει σε αυτό το πάρτι γεμάτο πλούσιους. Υπάρχει μουσική και σερβίρεται φαγητό. Ο Justin Bieber κάθεται σε ένα τραπέζι, τρώει και περνάει καλά μαζί τους, μέχρι που το αειδιαστικό φαγητό αρχίζει να σερβίρεται και τότε σταματάει να τρώει. Συνεχίζουν να διασκεδάζουν και να περνάνε φανταστικά στο πάρτι, ώσπου τα πάντα σταματάνε και βλέπουμε μόνο τον Justin και πίσω ένα κόκκινο φόρεμα πάνω σε μια καρέκλα. Το φόρεμα αυτό το φορούσε η κοπέλα στην αρχή του βίντεο, η οποία φαίνεται να είναι ανήλικη και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι διάφορα πράγματα γινόντουσαν σε αυτά τα πάρτι. Το βίντεο κλιπ κλείνει με ένα άσπρο πιάτο όπου πάνω έχει το πρόσωπο του Justin Bieber όταν ήταν παιδί και λέει πάνω τη λέξη Yummy, όπου αυτό συμβολίζει το ότι έχει περάσει ως παιδί μέσα στη μουσική βιομηχανία. Οι δολοφονίες του P. Diddy. Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο, πολλοί αναφέρουν πως ο Diddy σκότωσε τον Tupac και τον Biggie Smalls. Οι εισαγγελείς επιβεβαιώνουν ότι το όνομα του Diddy χρησιμοποιήθηκε 77 φορές στην δίκη, ισχυριζόμενος ότι ο Diddy ήταν αυτός που έδωσε την εντολή ώστε να πεθάνει ο Tupac. Ο Keefe D, ο οποίος καταδικάστηκε και ομολόγησε ότι σκότωσε τον Tupac, επιβεβαιώνει ότι ο Diddy του πρόσφερε $1,000,000 για να τον σκοτώσει. Στη δεκαετία του 90, ο Diddy έκανε περιοδία στην Δυτική Ακτή και προσέλαβε τον Keefe D ως οματοφύλακα. Εκείνη την περίοδο αναφέρει πως τον πρόσφερε χρήματα για να τον βγάλει από τη μέση. Τα αρχεία του δικαστηρίου λένε ότι αυτό το περιστατικό έγινε γνωστό στον εισαγγελέα το 2009. Ο Eminem αναφέρει ότι ο Diddy δεν σκότωσε μόνο τον Tupac αλλά και τον Biggie Smalls. Σε πολλά τραγούδια του αναφέρει πράγματα σχετικά με τη δολοφονία του Tupac και του Biggie. Άλλη μια θεωρία που ήρθε στο προσκήνιο είναι ο θάνατος της Αλία και πολλοί πιστεύουν ότι ο θάνατός της ήταν δολοφονία και πίσω από αυτό κρύβεται ο Diddy, ο Jay-Z και η Beyoncé. Την εποχή εκείνη η Αλία ήταν ένα από τα κορυφαία ανερχόμενα ονόματα της R&B σκηνής. Πολλοί θεώρησαν ότι ο θάνατός δεν ήταν ατύχημα αλλά δολοφονία, καθώς θέλουν να τη βγάλουν από τη μέση έτσι ώστε η Beyoncé να βρίσκεται στην κορυφή. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι πραγματικά συνέβη.
Στις 23 Αυγούστου του 2001, η Αλία και οι συνεργάτες της πέταξαν στις Μπαχάμες για να γυρίσουν ένα βίντεο κλιπ. Αφού τελείωσαν τα γυρίσματα νωρίς, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Φλόριντα στις 25 Αυγούστου, παρόλο που αρχικά είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την επόμενη μέρα. Στις 25 Αυγούστου, η Αλία και οι συνεργάτες της κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο για να πετάξουν με τη πτήση των 4.30, ωστόσο υπήρξε καθυστέρηση και το αεροπλάνο έφτασε στις 6:15. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, η Αλία εκείνη τη μέρα ήταν αρκετά ανήσυχη και νευρική και είχε εκφράσει ότι κάτι δεν πάει καλά με το αεροπλάνο και δεν θα ήθελε να επιβεβαστεί. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι η Αλία εξαναγκάστηκε να πετάξει σε ένα ελαττωματικό υπερφορτωμένο αεροπλάνο παρά την θέλησή της, την αρκώσανε και τη βάλανε μέσα σε ένα άλλο από αυτό που ταξίδεψαν οι συνεργάτες της. Ξαφνικά το αεροσκάφος σε ύψος περίπου 40 ποδιών έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο έδαφος. Το αεροπλάνο είχε υποστεί μεγάλη ζημιά και είχε καταστραφεί ολοσχερός. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε μετά τη συντριβή. Το σώμα της Αλία βρέθηκε 20 μέτρα από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τη μεταγενέστερη έκθεση νεκροψίας, είχε σοβαρά εγκάβματα και τραύματα στο κεφάλι. Λίγο πριν τη σύγκρουση, είχε υποστεί σοκ που εξασθένισε την καρδιά της. Ο ιατροδικαστής αργότερα ανέφερε ότι ακόμα κι αν είχε επιζήσει από το ατύχημα, τα τραύματά της ήταν τόσο σοβαρά που μπορεί να μην είχε αναρρώσει ποτέ. Οι συνεργάτες της υπέγραψαν ένα συμβόλαιο ώστε να μην μιλήσουν ποτέ για το τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Άλλη μια θεωρία θανάτου που τελικά λένε πως είναι δολοφονία είναι ο θάνατος της Left Eye, εξαιτίας ενός αυτοκινητιστικού δυστυχήματος το οποίο έγινε κάτω από ανεξήγητες συνθήκες. Πάρα πολλοί λένε πως η Left Eye ήταν μεθυσμένη και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ κάποιοι άλλοι αναφέρουν πως το αμάξι ήταν πειραγμένο και ότι πιθανόν δεν έπιαναν τα φρένα. Εκείνο το διάστημα η Left Eye φαινόταν πως είχε χάσει τα λογικά της και φαινόταν σαν να έλεγε συνεχώς ανασυναρτησία ή και ακόμα να βρίσκεται υπό την επίρρεια ουσιών. There were times I just thought I was gonna die. I have premonitions. Dreams. I think it's the energy in the air. All right, can y'all see me? Επίσης, μια θεωρία θανάτου που τελικά λένε πως είναι δολοφονία είναι ο θάνατος του Michael Jackson. Η θεωρία λέει πως η Beyoncé, ο Jay-Z και ο Diddy θέλουν να βγάλουν από τη μέση τον Michael Jackson διότι γνώριζε πάρα πολλά και φοβόντουσαν ότι θα τους κάνει κακό. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, ύστερα από όλα αυτά που ακούγονται για τον P. Diddy, το FBI ανακάλυψε μια σύραγγα που είχε φτιάξει ο ράπερ στο σπίτι του που συνδεόταν με το υπόγειο ενός πρώην σπιτιού του Michael Jackson. Οι ερευνητές βρήκαν περίεργα πράγματα στο έδαφος της σύραγγας, όπως παιδικά ρούχα, όπλα και ναρκωτικά. Μια τελευταία θεωρία που είναι αρκετά τρομακτική είναι το πώς γίνεται η Αλία, η Left Eye και ο Michael Jackson να πέθαναν και οι τρεις στις 25 του μήνα, ενώ αντίστοιχα η Beyoncé, ο Jay-Z και ο Diddy να έχουν γεννηθεί στις 4 του μήνα, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμος να θεωρείται για κάποιον συγκεκριμένο λόγο τους σκότωσαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ίσως λόγω κάποιας θυσίας ή κάποιου τελετουργικού για να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη και φήμη. Μια ακόμη θεωρία που έχει σπάσει το διαδίκτυο είναι η θεωρία των βραβείων Grammy. Γιατί τόσο πολύ διάσημοι όπως ο Kanye, η Adele, η Lizzo, η Lady Gaga, η Britney Spears και πολλοί άλλοι πλημμυρίζουν την Beyoncé με ατελείωτους επένους? Γιατί ρίχνουν τα φώτα της δημοσιότητας στην Beyoncé όταν είναι να κερδίσουν αυτά τα βραβεία? Beyoncé and I started out around the same time and just like all of her fans, I fell in love with her. Beyoncé is a beautiful soul. There's nobody like Beyoncé. The artist of my life is Beyoncé and this album for me, the Lemonade album. So monumental, Beyoncé, so monumental. A chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Changed my life. You sang that gospel medley, and the way you made me feel, I was like, I want to make people feel this way with my music. Thank you to Beyoncé. Πάρα πολλοί θεωρούν πως η Beyoncé κρύβεται πίσω από πολλά πράγματα και πάρα πολλοί την φοβούνται, γι' αυτό το λόγο την ευχαριστούν γιατί φοβούνται ότι θα πεθάνουν. Μετά από όλες αυτές τις θεωρίες, η Beyoncé και ο Jay-Z θεωρούν όλοι πως θα είναι οι επόμενοι που θα μπουν μέσα, καθώς εμπλέκονται σε πάρα πολλά σκάνδαλα του P. Diddy. Τον Μάρτιο του 2024, πράκτορες της εσωτερικής ασφάλειας εισέβαλαν στα σπίτια του Diddy. Οι πράκτορες βρήκαν πάρα πολλά όπλα, περισσότερα από 1000 μπουκαλάκια baby oil και λιπαντικού, ερωτικά βοηθήματα καθώς και διάφορα ναρκωτικά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο των 14 σελιδών, ο Diddy προσέλκυσε γυναίκες στον κύκλο του συχνά προσποιούμενος ότι είχε μια ρομαντική σχέση μαζί τους πριν τους δώσει ουσίες
έτσι ώστε να τις κρατήσει υπάκουες και συμμορφωμένες. Τι ακριβώς όμως ήταν τα Freak of Parties? Ο P. Diddy διοργάνωνε συχνά τα γνωστά σε όλους Freak of Parties, τα οποία ήταν πάρτι όπου παρήγαγαν σεξουαλικές παραστάσεις διασύμων, υπήρχαν άφθονα ναρκωτικά, απεριόριστο αλκοόλ και ειδικές προσκλήσεις στα ίδια τα πάρτι, όπου αρκετοί διάσημοι συνέχιζαν σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια και συνευρίσκονταν ερωτικά με άλλους διάσημους, γάτες, παιδιά, και όλα αυτά βιντεοσκοπούνταν από τον ίδιο τον Diddy ώστε να εκβιάζει τα θύματα και να τα έχει που του χεριού του. Τα freak-offs γινόντουσαν αρκετά συχνά και μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα και ολόκληρες ημέρες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, τα θύματα συχνά λάμβαναν ενδοφλέβια υγρά για να νωρώσουν από τη σωματική άσκηση και τη χρήση ναρκωτικών. Ο Diddy είχε φτιάξει μια εγκληματική επιχείρηση και οι υπάλληλοι του βοηθούσαν στην διευκόλυνση αυτών των πάρτις, οργανώνοντας τα πάντα όπως ταξίδια, κρατήσεις δωματιών, προμήθειες που περιλαμβάνουν φάρμακα, ναρκωτικά, baby oil, λιπαντικά, ερωτικά βοηθήματα και διάφορα άλλα. Παρήχε επίσης παράνομα πυροβόλα όπλα στους υπαλλήλους του για να διατηρήσει τον έλεγχο των θυμάτων του. Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει ένας χαμός με την περιβόητη λίστα του P. Diddy. Το Hollywood κρέμεται σε μια κόκκινη κλωστή και είναι έτοιμη να κοπεί. Πάρα πολλά γνωστά ονόματα που δεν μας πάει το μυαλό μπορεί να επλέκονται και να έχουν κάνει αποτρόπαια πράγματα στα Freak of Parties. Στη λίστα του P. Diddy υπάρχουν χιλιάδες γνωστά ονόματα, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνει ότι βρίσκονταν στα Freak-offs, αλλά απλά ήταν καλεσμένοι. Μερικά γνωστά ονόματα είναι η Beyoncé, ο Jay-Z, η Jennifer Lopez, ο Kanye West, η Kim Kardashian, ο Leonardo DiCaprio, η Rihanna, η Mariah Carey, ο Justin Bieber, η Nicki Minaj, η Madonna, η Cardi B, η Adele, η Shakira και πάρα πολλοί άλλοι. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε και την καμπάνα για να σας έρχονται όλες με άλλες ειδοποίησεις. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια την άποψή σας σχετικά με όλα αυτά που έχουν συμβεί και μέχρι τότε εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!